μικρή και μεγάλη μου φίλη, πώς είστε? Είμαι η Μαρία από τα Gym Μπορεί. Θα σας δείξω σήμερα με αυτό το βιντεάκι πώς μπορούμε να φτιάξουμε μία φθινοπορεινή κατασκευή, ένα αρκουδάκι το οποίο έχει πέσει σε χειμερή ανάρκη και κοιμάται μέσα στη φωλίτσα του. Έξω κάνει κρύο, χιονίζει, αυτές είναι οι νυφάδες του χιονιού, και πολλά φυλλαράκια πέφτουν από τα δέντρα. Είναι πορτοκαλί, κίτρινα, καφέ. Το μικρό αρκουδάκι είναι ζεστό και ήρεμο και κοιμάται μέσα στη φωλίτσα του. Να δούμε τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουμε. Θα χρειαστούμε κόλλα λευκή για κατασκευές, ένα πιατάκι μικρό και μία μπατονέτα για να βάλουμε την κόλλα, ένα ψαλίδι, δύο μαρκαδόρους, έναν καφέ και ένα μαύρο, σειραπτικό, λίγο μπαμπάκι και μερικές μπουκίτσες μπαμπακιού. Θα χρειαστεί να μαζέψουμε μερικά φθινοπορεινά φυλλαράκια. Έχω εδώ μερικά σε διάφορα χρώματα. Και κλαδάκια αν θέλετε. Επίσης θα χρειαστούμε ένα λεπτό χαρτονάκι. Εγώ έχω πάρει ένα από μία συσκευασία από Corn Flakes. Και θέλουμε και μία σακουλίτσα καφέ σαν και αυτήν εδώ, μεσαίου μεγέθους. Μπορείτε να βρείτε και στα σούπερ μάρκετ ή σε μανάβικο τις καφέ σακουλίτσες που έχουν για τα τρόφιμα. Ξεκινάμε! Θα βρείτε στο βιντεάκι και ένα πατρό για ένα αρκουδάκι. Εδώ θα χρειαστεί βοήθεια από τους μεγάλους. Θα κόψουμε με το ψαλίδι το πατρό, θα το τοποθετήσουμε πάνω στο χαρτόνι και τα ποδαράκια. Θα κόψουμε το σώμα, το κεφάλι και τα ποδαράκια, ώστε να έχουμε έτοιμο το αρκουδάκι μας από χαρτόνι. Αφού το κόψουμε, θα χρησιμοποιήσουμε ή ένα μαύρο μαρκαδόρο που θα δώσουμε στα παιδιά για να το ζωγραφίσουν. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε και παστέλα αν θέλετε ή καφέ τέμπερα. Απλά με την τέμπερα θα πρέπει να περιμένετε λίγο και να στεγνώσει. Με ένα μαύρο μαρκαδόρο μπορούν τα παιδιά να κάνουν μερικές γραμμές πάνω στο σώμα του. Να σχεδιάσουν τα ματάκια, τη μυτούλα και το στόμα. Το αποτέλεσμα θα είναι κάπως έτσι. Δεν θέλουμε να είναι τέλειο, θέλω τα παιδιά να το κάνουν με το δικό τους τρόπο. Θα βάψουμε λοιπόν το αρκουδάκι μας. Θα σχεδιάσουμε τα ματάκια, τη μυτούλα και μερικές γραμμές για το τρίχωμά του και θα κολλήσουμε τα δύο ποδαράκια μπροστά, όπως θέλετε εσείς. Θα βάλουμε κόλλα στην μπατονέτα και θα βάλουμε στο σώμα λίγη κόλλα και από πάνω θα κολλήσουμε τα ποδαράκια. Και πίσω, από την πίσω πλευρά, θα κολλήσουμε και τα άλλα δύο ποδαράκια. Όπως θέλετε εσείς. Και το αρκουδάκι μας είναι έτοιμο. Είστε έτοιμοι τώρα να φτιάξουμε τη φωλίτσα? Παίρνουμε τη χαρτοσακούλα. Εδώ χρειάζεται πάλι η βοήθεια των μεγάλων. Με ένα μαρκαδόρο θα σχεδιάσουμε μία πορτούλα. Ένα σχήμα σαν και αυτό εδώ, πάνω στη χαρτοσακούλα. Θα αφήσουμε ένα κενό, έτσι λίγο προς τα κάτω. Και με αυτό το σχήμα η φωλίτσα θα μοιάζει σαν σπηλιά. Παίρνουμε το ψαλίδι, το κόβουμε. Θα ανοίξουμε τη σακούλα. Θα την σειράψουμε στις δύο γωνίτσες και θα τοποθετήσουμε μέσα
τα φύλλα που έχουμε μαζέψει. Θα μοιάζει κάπως έτσι. Μετά θα πάρουμε την κόλλα και τις μπουκίτσες και θα αρχίσουμε να κολλάμε στο πάνω μέρος και στα πλαϊνά της σακούλας τα μπαμπακάκια που θα είναι το χιόνι. Μπορούμε να κολλήσουμε και λίγο μπαμπάκι, του δώσουμε σχήμα και στο κάτω μέρος της σπηλιάς. Μετά με την κόλλα θα αρχίσουμε να βάζουμε κόλλα στο πίσω μέρος των φύλων και να τα κολλάμε με όποιο τρόπο θέλουμε. Αφού τα κολλήσουμε, θα βάλουμε και το αρκουδάκι μας μέσα και η κατασκευή μας είναι έτοιμη. Θα χαρώ πολύ να μου στείλετε και τις δικές σας στο site μας. Να είστε καλά!